Με μια απόφαση 2 χρόνια πριν, το Υπουργείο Παιδείας όριζε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής, σε αντίθεση με τους μόνιμους, δεν δικαιούνταν 9 μήνες άδεια ανατροφής. Το διάστημα αυτό κρίνονταν κατά περίπτωση και εκτείνονταν χρονικά από 5 έως 7 μήνες, γεγονός που οδήγησε την ΑΔΔΗ αλλά και εκπαιδευτικούς να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που 2 χρόνια μετά απεφάνθη ότι τέτοια διάκριση δεν πρέπει να υφίσταται, οπότε άνοιξε το δρόμο για το 9μηνο και στους νεοδιόριστους. Το Υπουργείο Παιδείας κρατούσε μια σιωπηρή στάση μετά από αυτή την απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ. Ωστόσο, μετά και από τη σημερινή μας παρέμβαση και σε συνομιλία που έχουμε εδώ με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο των εγκρίσεων αυτών των αδειών. Αναδρομικά, δηλαδή, αυτοί οι συνάδελφοι θα πάρουν την άδεια που δικαιούνται και τις οποίες είχαν στερηθεί από την πλευρά με απόφαση και εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας της κυρία Κεραμέως. Σε παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί ζήτησαν την εφαρμογή της απόφασης για τους εκπαιδευτικούς και με αναδρομική ισχύ, προσθέτοντας ότι αυτό το μέτρο αποτύπωσε μια άκρος άδικη αντιμετώπιση μεταξύ των εκπαιδευτικών και μάλιστα με φόντο την άδεια ανατροφής τέκνου. Με αυτόν τον αλγόριθμο που είχε βάλει το Υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο, περιόριζε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις άδειες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και της γενικής αγωγής που έγιναν πρόσφατα. Οι υπόλοιποι, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ήταν σε άλλη διαδικασία. Αυτό αφορούσε μόνο τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Αλλά επειδή είχαμε ένα κύμα διορισμών πρόπερση και φέτος της ειδικής αγωγής και της γενικής αγωγής, ήταν μεγάλο, αφορά πάρα πολύ κόσμο της εκπαίδευσης αυτό. Την ίδια ώρα πάντως και με αφορμή τις αιτήσεις για συνταξιοδότηση, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την αγωνία τους για τα κενά που προβλέπονται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 8 περίπου χιλιάδες εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, γεγονός που, όπως τόνισαν, θα πυροβοτήσει τεράστια προβλήματα εάν δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Αναμένεται ένα κύμα φυγής 7 με 8.000 εκπαιδευτικοί από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πανελλαδικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και όσες μόνιμες προσλήψεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα, τα 2 τελευταία χρόνια, δεν αρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που θα προκύψουν και την επόμενη σχολική χρονιά. Ταυτόχρονα δε, λόγω της κατάστασης αυτή τη στιγμή των σχολείων, έχουμε πάρα πολλά κενά ή κενά που προκύπτουν λόγω νοσούντων εκπαιδευτικών. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα της άμεσης κάλυψης, δηλαδή των αναγκών που υπάρχουν, διότι υπάρχει και μεγάλη δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική διαδικασία και χάνονται δεκάδες διδακτικές ώρες που έχαναν οι μαθητές μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς, διότι δεν είχαν καλυφθεί, ειδικότερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικοτήτων. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα και στην εδωχώρα.